Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στις εργασίες του 18ου Πανελλήνιου Καρδιολογικού Συνεδρίου που διοργανώνεται από την Καρδιολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος κάθε χρόνο τον μήνα Μάιο. Παρακαλώ τον κύριο Μπομπότη Γεώργιο, πρόεδρο της Καρδιολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, να έρθει στο βήμα. Σας καλησπερίζω όλους τους επίσημους προσκαλεσμένους και όλους τους συνέδρους που συμμετέχετε σε αυτό το 18ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο που οργανώνει η Καρδιολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος και οι εργασίες του οποίου είμαι βέβαιος ότι θα επιτύχουν το στόχο τους, διότι το πρόγραμμα και οι ομιλητές και οι σύνεδροι είναι υψηλότατου επίπεδου. Θα προσκαλέσει η γραμματεύς μας τους επίσημους προσκεκλημένους να απευθύνουν χαιρετισμό και στο τέλος θα γίνουν οι βραβεύσεις των τριών καλύτερων εργασιών του συνεδρίου. Και μετά θα υποκολουθήσει η ομιλία της τελετής έναρξης. Σας ευχαριστούμε όλους. Ο κύριος από την περιφέρεια δεν έχουμε κάποιον εκπρόσωπο. Έχουμε από την υγειονομική περιφέρεια. Δεν είναι και από την υγειονομική, ούτε ο προ... Ποιος είναι από την υγειονομική? Ο κύριε Πλωμαρίτη, είστε της τέταρτης είπε νομίζω. Θα απευθύνετε ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα και από μένα. Φαίνεται θέλετε την Τρίτη να έρθει να σας απευθύνει χαιρετισμό, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, να πούμε και για την Τρίτη και την Τέταρτη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφοι και κυρίες. Μέσα σε χρόνια δύσκολα, οι γιατροί επιμένουν. Επιμένουν να κάνουν αυτό που είχαν μάθει όλα αυτά τα χρόνια. Εκτός από την διακονία των αρρώστων στα νοσοκομεία μέσα, επιμένουν να διακονούν και τη γνώση. Και συνεχίζουν να διοργανώνουν συνέδρια υψηλού επίπεδου, όσο μου δίνεται και εμένα η δυνατότητα να τα παρακολουθώ, είτε μέσα από γραπτές ενημερώσεις, είτε συμμετέχοντας έστω και για λίγο σε αυτά τα συνέδρια. Θέλω λοιπόν να σας συγχαρώ, κύριε Πρόεδρε, για την συνέπεια που έχετε κι εσείς και η Καρδιολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος και συνεχίζετε μια παράδοση ετών που έχουν εδώ πέρα και οι προηγούμενοι συνάδελφοι δημιουργήσει. Σας εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας και θα περιμένουμε τα όποια αποτελέσματα και συμπεράσματα να τα κοινοποιήσετε και σε εμάς που φύγαμε από τα νοσοκομεία και ασκούμε διοίκηση αυτή τη στιγμή. Καλή επιτυχία και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Πλωμαρίτη. Ο κύριος Κύρκος νομίζω δεν είναι εδώ. Θα ήταν μαζί μας και ο εκλεγμένος πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, ο οποίος νομίζω κάποια καθυστέρηση έχει. Και έχουμε τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Νίτσα. Κύριε Νίτσα, σας παρακαλώ να απευθύνετε χαιρετισμό. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Εκ μέρους του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης θα ήθελα να σας καλωσορίσω και εγώ στην Θεσσαλονίκη, στο 18ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο. 18 χρόνια συνεδρίου είναι πολλά. Θα ήθελα να πω και εγώ δύο λόγια. Η μοντέρνα ιατρική απαιτεί συνεχιζόμενη εκπαίδευση, συνεχιζόμενη μετεκπαίδευση μέσα από συνέδρια, ημερίδες, μετεκπαιδευτικά μαθήματα.
Η ιατρική και δίη καρδιολογία, όπως και η δική μου ειδικότητα η οφθαλμολογία, εξελίσσεται συνέχεια καθώς εξελίσσεται και η τεχνολογία γύρω από την ειδικότητα. Έχουμε λοιπόν νανοτεχνολογία, έχουμε βιοαισθητήρες, έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε 3D προβολές ανάλυσης, παραδείγματα τα οποία αλλάζουν καθημερινά την ιατρική την οποία γνωρίζαμε. Πραγματικά ο γιατρός στην Ελλάδα βρίσκεται σε ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, εν αντιθέσει με τις δυσκολίες τις οποίες έχει, καθώς προσπαθεί να ασκήσει την ιατρική επιστήμη. Είτε βρίσκεται στο δημόσιο τομέα και εργάζεται ώρες περισσότερες από όσες θα μπορούσε σε συνθήκες δύσκολες και από πλευράς υλικοτεχνικής υποδομής, αλλά και από πλευράς παρουσίας συναδέλφων, διότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει δυστυχώς έχει περάσει τη μέση ηλικία και βρίσκεται προς τη συνταξιοδότηση. Μιλώ για την πλειονότητα των στελεχών που το απαρτίζουν. Η αιμοδότηση με νέους συναδέλφους είναι πολύ αργή. Ο δε ιδιώτης γιατρός προσπαθεί να αντιπαρέλθει την υψηλή φορολογία και φυσικά την οικονομική ένδυα η οποία υπάρχει στον πληθυσμό και να ασκήσει την ιατρική με αξιοπρέπεια. Νομίζω ότι με όλες αυτές τις δυσκολίες όλοι οι συνάδελφοι πετυχαίνουν αυτόν τον στόχο και εμείς σαν Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχουμε βάλει σαν πρωταρχικό μας στόχο μέσα από τις δράσεις μας την αναμόρφωση, διαφοροποίηση της κοινωνίας εις ό,τι αφορά το κύρος των συναδέλφων και το κύρος του Ιατρικού Συλλόγου. Προσπαθούμε μέσα από δράσεις, μέσα από εκδηλώσεις, να φέρουμε την κοινωνία κοντά στους γιατρούς και στον Ιατρικό Σύλλογο, γιατί έτσι και το επάγγελμα, το ιατρικό, το λειτουργήμα, το κύρος του αναμορφώνεται και αναβαθμίζεται. Γι' αυτό ολοκληρώσαμε φέτος για τρίτη χρονιά τη δράση μας για τη χρησιμότητα των εμβολιασμών, η οποία τελείωσε την προηγούμενη εβδομάδα το ένα μέρος και θα συνεχιστεί με εμβολιασμούς σε ιδρύματα όπως το Παπάφιο παιδιών με το ακριβό εμβόλιο της μηνυγκίτιδας, το οποίο θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα αναγκαίο να γίνει στην κοινότητα εκείνη. Και τελειώντας θέλω να πω ότι είναι στα πλάνα μας μια μεγάλη δράση σχετικά με την πρόληψη. Θα είμαστε λοιπόν σε συνεργασία με τις επιστημονικές εταιρείες ώστε το φθινόπωρο να οργανώσουμε μια σειρά δράσεων προληπτικής ιατρικής και ενημέρωσης του κοινού για τα προβλήματα υγείας που η κάθε επιστημονική εταιρεία θα θεωρήσει σαν κορονίδα προβλήματος. Με αυτά λοιπόν σαν έτσι μια σύντομη ανασκόπηση των δράσεων του Ιατρικού Συλλόγου. Θα ήθελα και εγώ με τη μεριά μου να ευχηθώ, κύριε Πρόεδρε, καλή επιτυχία στο συνέδριό σας. Σίγουρα οι εξειδικευμένες γνώσεις στην καρδιολογία, οι οποίες απαιτούνται με βάση και τα όσα προανέφερα, θα αναπτυχθούν με μία πληρότητα στο συνέδριο, ώστε οι συνάδελφοι και οι νέοι και οι παλιοί να φύγουν από εδώ έχοντας περισσότερες γνώσεις μέσα στην φαρέτρα της λειτουργίας και του ιατρικού τους λειτουργήματος στην καρδιολογία. Σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κύριο Νίτσα. Θα συνεχίσουμε με τις βραβεύσεις των εργασιών. Το πρώτο βραβείο απονέμεται σε δύο εργασίες. Οι συμμετέχοντες είναι ο κύριος Κωνσταντινίδης, ο κύριος Καραγιαννίδης, Σοφίδης, η κυρία Δασκαλάκη, η κυρία Μελετίδου και ο κύριος Σιάνος. Και στη δεύτερη εργασία, ο κύριος Κωνσταντινίδης, ο κύριος Καραγιαννίδης, ο κύριος Σοφίδης, η κυρία Δασκαλάκη, η κυρία Μελετίδου και ο κύριος Γιάννος. Είναι από το πρώτο καρδιολογικό τμήμα του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Το βραβείο θα παραλάβει ο κύριος Κωνσταντινίδης. Ποιος είναι εδώ? Ο κύριος Κωνσταντινίδης. Παρακαλώ τον πρόεδρο της καρδιολογικής εταιρείας, κύριε Μπομπότη, να απονέμει το βραβείο.
και ακούμε και την αυταρέσκεια του Προέδρου στον νικητή. Θεωρώ ότι η ομάδα Σιάνου και ο Κωνσταντινίδης και όλη η ομάδα είναι υψηλότατο επίπεδο και αυτές οι δύο εργασίες που μας τίμησαν, που οι ίδιοι μας έστειλαν και τίμησαν το συνέδριό μας, είναι διεθνούς επίπεδο. Αφορούν χρόνιες αποφράξεις, διάνοιξη χρόνιων αποφράξεων σε ένα τεράστιο αριθμό, 700 περιστατικά περίπου, και τα συμπεράσματα απευθύνονται στην διεθνή επιστημονική κοινότητα. Είναι ύψιστη τιμή για μας που αυτές οι δύο εργασίες υπευλήθησαν σε εμάς. Και ευχαριστούμε κύριε Κωνσταντινίδη που λαμβάνει το βραβείο και να το διαβάσει και στον κύριο Σιάνου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Οι δύο εργασίες μας αφορούν όντως χρόνες ολικές αποφράξεις. Έχουμε μια κοόρτη ασθενών 680 στο ΑΧΕΠΑ, η πρώτη εργασία ήταν από εκεί και η δεύτερη ήταν αμυγός για 280 αρρώστους που αντιμετωπίστηκαν με παλίνδρομες τεχνικές. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την ερευνητική μας ομάδα, ιδιαίτερα τον κύριο Σιάνο, που ήταν μέντορας για μένα όλα αυτά τα χρόνια στον τομέα των χρόνιων ολικών αποφράξεων, και να ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία στο συνέδριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κωνσταντινίδη. Πριν συνεχίσουμε στο δεύτερο βραβείο, αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, να καλέσω τον εκλεγμένο Πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο... Όχι, δεν μπορώ. Να απευθύνει χαιρετισμό. Αισθάνομαι λίγο άσχημα που διακόψαμε τα βραβεία, διότι τα βραβεία έπρεπε να έχουν έναν ρυθμό, αλλά σας ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση, κύριε Πρόεδρε του Συνεδρίου, κύριοι καθηγητές, κυρίες και κύριοι σύνεδροι. Θέλω να σας πω ότι βρισκόμαστε σε μία περίοδο γενικότερων ανακατατάξεων, σε κάθε επίπεδο. Και οι ανακατατάξεις αυτές αφορούν εμπολής και την επιστημονική μας κοινότητα. Είναι μια από τις μεγαλύτερες επιστημονικές ομάδες στην Ελλάδα. Ξέρετε, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος εκπροσωπεί ουσιαστικά 72.000 γιατρούς. Και είχαμε φτάσει σε ένα σημείο όπου η έκφραση της φωνής μας, είτε ήταν μέσω των επιστημονικών εταιριών, είτε μέσω των συλλόγων, είχαμε κατακτήσει το να είναι ανεξάρτητη. Αυτό βεβαίως τα τελευταία χρόνια από πολλούς αμφισβητείται. Και αμφισβητήθηκε και όταν στο ΚΕΣΥ προσπάθησαν να περάσουν ένα νόμο για τις ιατρικές εταιρείες, ο οποίος ήταν ουσιαστικά στραγγαλιστικός και αποδιγετούσε τη διοίκησή τους. Διοίκηση στην οποία δεν θα μπορούσε το Υπουργείο και δεν θα έπρεπε να έχει πρόσβαση. Προς το παρόν απεφεύχθη, αλλά δεν νομίζω ότι ο τελικός στόχος έχει αλλάξει. Αλλά και ως προς την έκφραση των συλλογικών μας οργάνων. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, το οποίο στις 3 Μαρτίου προήλθε από μένα πολύ ισχυρή εντολή, με ένα 62%, το οποίο δεν αμφισβητείται από κανέναν, δηλαδή δεν υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο αυτού του 62% που να θεωρείται άκυρο ή τέλος πάντων ελεγχόμενο ή οτιδήποτε άλλο, είχε μια σαφή κατεύθυνση και η σαφή αυτή κατεύθυνση ήταν ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια πολιτική ως γιατροί τέτοια που να μας ενδυναμώνει μεταξύ μας και μέσα στην κοινωνία. Και αυτό βεβαίως δεν μπορεί να γίνεται σε εξάρτηση από καμία πολιτική εξουσία, είτε είναι της αρεσκίας μας είτε δεν είναι της αρεσκίας μας. Απεδείχθη όμως ότι όταν κανείς έχει μια πολύ ισχυρή θέση και έχει και την δύναμη να την υποστηρίξει, καμιά φορά γίνονται πράγματα αναπάντεχα. Οπότε εγώ τώρα δεν είμαι πρόεδρος του ΠΙΣ, είμαι εκλεγμένος πρόεδρος του ΠΙΣ, που τρέχω στα δικαστήρια να ακυρώσω την ακύρωση, την αυθαίρετη ακύρωση του Υπουργού. Θέλω να σας πω ότι έχουμε κάθε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, άλλωστε και τα αποτελέσματα είναι απολύτως ξεκάθαρα, όπως έχουμε κάθε εμπιστοσύνη και στην κρίση των γιατρών. Και πιστεύω ότι ξεπερνώντας αυτόν τον κάβο, όλοι μαζί θα δημιουργήσουμε και τον Πανελλήνιο που αξίζουμε και θα φροντίσουμε για την επιστημονική μας κοινότητα, η οποία όπως προείπα είναι η μεγαλύτερη στην χώρα, να έχει τη θέση που θα όφιλε να έχει ανέκαθεν
και την οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν την έχει. Και αυτό θα γίνει εποφελία των ασθενών μας, διότι εμείς εδώ βρισκόμαστε για τους ασθενείς μας, δεν βρισκόμαστε για τον εαυτό μας. Οι ασθενείς είναι που μας κάνουν εμάς γιατρούς. Αν δεν υπήρχαν ασθενείς, εμείς δεν θα είχαμε λόγο ύπαρξης. Οι οποίοι έχουν ανάγκη από μια συνολικά διαφορετική ποιότητα υγεία, αντίστοιχη με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, από την οποία όμως απέχουμε πολύ και ως προς τη φιλοσοφία και ως προς την πράξη. Συνεπώς, για να είμαι ακριβωρό και επειδή διέκοψα τα πολύ ενδιαφέροντα βραβεία, είμαι σίγουρος ότι επιστημονικά το συνέδριό σας, όπως και όλα τα συνέδρια, θα συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση και είμαι σίγουρος ότι όλοι μαζί θα αποκαταστήσουμε την πρόσκαιρη αριθμία των πραγμάτων, έτσι ώστε μετά από λίγο καιρό να έχουμε τον Πανελλήνιο για τον οποίο μας δώσατε εσείς εντολή, ένα Πανελλήνιο που θα είναι αντίστοιχος του GMC, και των άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι κάθε επιτυχία στο συνέδριό σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Εξαδάκτυλο και προχωράμε τώρα στην δεύτερη βράβευση. Η εργασία είναι η ποσοτική μέτρηση του όγκου και της πυκνότητας τρομβωτικού υλικού με την χρήση μικροτομογραφίας σε ασθενείς με στέμι που υποβάλλονται σε πρωτογενή αγκιοπλαστική και θρομβοαναρρόφηση. Η εργασία είναι του κυρίου Καραγιαννίδη, του κυρίου Κωνσταντινίδη, του κυρίου Σοφίδη, της κυρίας Χατζηνικολάου, της κυρίας Δασκαλάκη, της κυρίας Μελετίδου και του κυρίου Σιάνου από την Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου ΧΕΠΑ. Παρακαλώ τον αντιπρόεδρο της Καρδιολογικής Εταιρείας Βορειοελλάδος, τον κύριο Ιωάννη Τσούνο, να έρθει για το βραβείο. Να ευχαριστήσω και εγώ καταρχάς την ερευνητική ομάδα και τον κύριο Σιάνο που είναι μέντορας για μένα και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ κατά τη διεκπαιρέωση της διδακτορικής μου διατριβής. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στο συνέδριο και να ευχαριστήσω και την Καρδιολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος για την τιμητική αυτή βράβευση. Περνάμε στο τρίτο βραβείο, για την ταυτόχρονη είναι και αυτή με δύο εργασίες. Είναι του κυρίου Γιαννόπουλου, του κυρίου Χαρίση, του κυρίου Τεξακαλίδη, του κυρίου Τζούμα, του κυρίου Χαϊτίδη, του κυρίου Μαχίνη, του κυρίου Τασιόπουλου και του κυρίου Κούλια. Το βραβείο θα παραλάβει ο κύριος Τζούμας και θα απονέμει στην εργασία ο κύριος Κανονίδης Ιωάννης, ο πρώην πρόεδρος της Καρδιολογικής Εταιρείας Βορειοελλάδος. Αν και εδώ έκανα ένα λάθος στο βραβείο, νομίζω ότι έπρεπε το δεύτερο να δώσετε εσείς και το τρίτο. Κύριε Κανονίδη, κύριε Τζούμα. Κύριε Κανονίδη, θα απευθύνει κάποιο χαιρετισμό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την εταιρεία για αυτή την τιμητική διάκριση. Τώρα για την ερευνητική ομάδα, μέσα ακούσατε τα ονόματα. Είναι και κάποιοι γιατροί που έχουν σταδιοδρομήσει και στην Αμερική, που είναι πολύ μεγάλα ονόματα. Δεν έχω να πω κάτι για αυτούς, αισθάνομαι πολύ μικρός. Ευχές σε όλους για ένα καλό συνέδριο. Και γενικά για εμάς τους νέους φοιτητές και γιατρούς είναι πολύ ωραίες αυτές οι προσπάθειες να τις παρακολουθούμε γιατί ερχόμαστε σε επαφή και με γιατρούς που είναι εξαιρετικά motivating όλο αυτό, μας δίνουν κίνητρο. Αυτά.